Την καταστροφή άφησε πίσω το ένα ανεμοστρόβελο που πέρασε μέσα από τον οικισμό Ντέκαρχο στην πεντιάτα τη Ξάντης κατά τη διάρκεια της καταιγίδα που έπληξε την περιοχή την Πέμπτη. Ο ανεμοστρόβελο εμφανίστηκε μέσα στον οικισμό νωρί το βράδυ της Πέμπτης και στο πέρασμά του δεν άφησε τίποτα όρθιο. Είχε διάμετρο περίπου 30 μέτρα και έκανε την εμφάνισή του μόλις για ελάχιστα λεπτά, διασχίζοντα τμήμα του οικισμού από νοτιοανατολικά προ βορειοδυτικά. Οι κάτοικοι τη περιοχή ήταν τυχεροί που δεν κυκλοφορούσαν εκείνη τη στιγμή από το σημείο που πέρασε, παρότι τρομοκρατήθηκαν από την ένταση και την καταστροφή που προκάλεσε. Ο ανεμοστρόβιλο που ξέσπασε την ώρα τη βροχή ξερίζωσε πλήρω τεράστια δέντρα όπως λεύκε σε διάφορα σημεία του χωριού. Κατέστρεψε ολοσχερός μια αποθήκη που υπάρχει στο κεντρικό δρόμο του οικισμού, ενώ σήκωσε μεγάλα τμήματα από στέγε των σπιτιών που βρέθηκαν στο διάβα Επιτόπου βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ξάντη Φώτη Καραλίδη, που διαπίστωσε ότι οι καταστροφέ ήταν αρκετά μεγάλε και συντώνησε την έλευση των αρμοδίων υπηρεσιών. Πέρα από τι κατοικίε και τα δέντρα, ο ανεμοστρόβιλο έπληξε και τον δίκτυο τη ΔΕΗ, καθώ ξυλώθηκαν καλώδια ρεύματο και αρκετοί βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Απαιτήθηκε η επέμβαση των τεχνικών τη ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν τη βλάβη αλλά και τη πυροσβεστική που καθάρισε το κεντρικό δρόμο του χωριού προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Η χθεσινή νεροποντή ήταν σφονδρή κυρίω στο δυτικό μέρο του νομού και στην πόλη τη Ξάνθης. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Δήμου το Πύρου, στο Εράσμιο Μάγκανα και στο Δέκαρχο. Είμασταν σε επιφυλακή όλο το βράδυ, δεν υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα ή σπασίματα καναλιών με αποτέλεσμα να έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις στους οικισμούς. Είχαμε όμως ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, ένα ισχυρός ανεμοστρόβιλος ανεμοθύλα την ώρα της βροχής στο χωριό Δέκαρχο σε νοτιοδυτική κατεύθυνση του χωριού, διήλθε μέσα από τον οικισμό, κατέστρεψε κεραμοσκεπές, γκρέμισε σταυλικές εγκαταστάσεις, έσπασε δέντρα, τα ξερίζωσε, έκοψε καλώδια της ΔΕΗ, έκοψε καλώδια του ΟΤΕ και γενικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον οικισμό, κυρίως στο μήκος της διατομής που κινούνταν αυτό το ισχυρό ρεύμα αέρα. Δηλαδή, σε ένα πλάτος διατομής περίπου 50 μέτρων, ό,τι πέρασε και ό,τι βρήκε μπροστά του το σάρωσε. Πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για μα φαινόμενο, αλλά ισχυρά ε, αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τις καταστροφές που επέφερε. Το βράδυ επισκεφθήκαμε τον οικισμό, εντοπίσαμε και είδαμε τις... Ε, Ζημιές. Καλέσαμε την πυροσβεστική για να καθαρίσει το οδόστρωμα, διότι είχε γεμίσει κεραμίδια, τσιμεντόλιθα, τούβλα και τέτοιου είδου υλικά για να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Καλέσαμε τη ΔΕΗ. Αποσύνδεσε τα καλώδια που είχαν δημιουργήσει πρόβλημα και ήταν ηλεκτροφόρα ε, για να μην υπάρχουν κίνδυνοι για ηλεκτροπληξίες και οι αντιμετωπίστηκαν σε πρώτη φάση τα ζητήματα αυτά. Από σήμερα, συνεργεία του Δήμου και συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας με την πολιτική προστασία φωτογραφίζουν, καταγράφουν τις ζημιές και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στο μέτρο των δυνατοτήτων που μας δίνει ο νόμος και οι προπολογισμοί μας. Μικροπροβλήματα ωστόσο παρουσιάστηκαν και στην υπόλοιπη Ξάνθη, αλλά μπροστά στην καταστροφή στον Τέκαρχο ήταν σχεδόν ασήμαντα και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τα μηχανήματα και το έμψυχο δυναμικό των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά στον Δέκαρχο να σημειώσουμε πως οι πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο μπορούν από σήμερα κιόλας να απευθύνονται στον Δήμο Πύρου προκειμένου να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί.